Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στην αίθουσα τελετών της Ακαδημίας Αθηνών, ιστορική αίθουσα για πολλούς λόγους και είμαι και πραγματικά συγκινημένος σήμερα για δύο λόγους. Πρώτον, ότι από το μέρος της καρδιάς έχω τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας και μπορώ να πω ancien ami, δηλαδή παλιός φίλος, και από την άλλη άλλος παλιός φίλος, ο οποίος, ο αγαπημένος μας δήμαρχος, ο οποίος, με τον οποίο συνεργαστήκαμε όταν πρωτοεργαστήκαμε στη δημιουργία ενός αεροπλάνου το οποίο θα εκινείται με υδρογόνο σε ένα πρόγραμμα μεγάλο που είχαμε με την Airbus Daimler Benz το 2010 ήταν, 8, 8. Το 8, 2008. Τότε τελειώσαμε το πρόγραμμα στα 3 χρόνια όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέθεσε τα τότε. Τα πρώτα 12 εκατομμύρια τα πήρε η Airbus, αλλά τα επόμενα 12 που ήθελε για να φτιαχτεί ένα μικρό πρωτότυπο, δεν τα έδωσαν. Και έτσι ναυάγησε αυτό. Και προς μεγάλη μου χαρά, σας το είπα κύριε Δήμαρχε, με πήρε ένας σύμβουλος της κυρίας Φόντερ Λάιεν και μου είπε ότι σκέφτονται να επαναφέρουν το cryoplane, έτσι λεγότανε, να επαναφέρουν δηλαδή το όλο θέμα αυτό, βεβαίως με νέους turbo κινητήρες. Αυτοί χρησιμοποιούν τις Rolls Royce τους μεγάλους, την Airbus, και μπορεί να επανέλθουμε, δηλαδή να ξανασυνεργαστούμε. Είναι μεγάλη χαρά και για το λόγο του ότι αφορά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ίσυρο. Η Ίσυρος για μένα έχει δύο καρδιές πολύ δυνατές. Η μία είναι η ίδια και η άλλη είναι το γυαλί, κύριε Δήμαρχε, το οποίο θέλω να μας το αναπτύξετε. Τι προτιμάτε, προτιμάτε ελαφρόπετρα ή προτιμάτε ενέργεια? Εσείς θα αποφασίσετε. Μπορεί να υπάρξουν και τα δύο, διότι το γυαλί νομίζω σας λύνει τα χέρια να πάτε και σε υψηλή ενθαλπία και να μπορέσετε μαζί με τον ήλιο και τον άνεμο που ούτως ή άλλως υπάρχει σε όλα μας τα νησιά, να μπορέσετε να γίνετε και ενεργειακά ανεξάρτητη, αλλά και να πουλήσετε ενέργεια όπως μας πουλούν σήμερα τα Εμιράτα. Εσείς θα είστε ένα Εμιράτο της ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία θα προέρχεται από τον ήλιο, καλοκαίρι 500 βατ σε κάθε τετραγωνικό μέτρο, τον άνεμο, καλοκαίρι 500 πάλι βατ περίπου ανά τετραγωνικό μέτρο, και τη γεωθερμία, η οποία είναι όσο θέλετε παίρνετε. Ζητήσατε και θα λάβετε, είτε σε χαμηλή ενθαλπία ή ακόμη και σε υψηλή. Είναι η επικοινωνία της καρδιάς της γης με τον έξω κόσμο γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία στον πλανήτη. Ένα από αυτά είναι η Ίσυρος. Άλλα είναι το τόξο, το καυτερό τόξο στον Ειρηνικό και αλλού. Επομένως, νομίζω ότι το μνημόνιο αυτό μας φέρνει πολύ κοντά στο να αποκτήσετε δωρεάν. Βεβαίως, τα έχετε υπόψη σας, το θέμα της, να λυθεί το θέμα της αφαλάτωσης του ύδατος, πράγμα το οποίο το έχουν λύσει και στο Αμπουντάμπι και αλλού, μόνο που εκεί επειδή έχουν πετρέλαιο και είναι πετρέλαιο, εμείς δεν καίνουμε πετρέλαιο, εσείς θα πάτε στο γυαλί, θα φέρνετε την ενέργειά σας από το γυαλί και θα παίρνετε όση ενέργεια θέλετε δωρεάν. Αυτό το σχήμα νομίζω είναι το όραμα του μέλλοντος για την περιοχή
του Ανατολικού Αιγαίου. Ελπίζω δηλαδή να είμαστε καλά και να μην έχουμε προστριβές με άλλους οι οποίοι πιστεύω ότι δεν μετρούν τίποτα, κύριε Πρόεδρε, οι γείτονές μας, αλλά κάνουν ότι μετρούν και βγάζουν κάποια πλοία για να τρομάξουν ότι μετρούν. Αυτό το αν μετρούν ή όχι, αυτό θα το πούμε εμείς οι επιστήμονες και όχι οι εφημερίδες και η προπαγάνδα. Επομένως, η αλήθεια είναι αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Η Νήσιρος είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Όλο το Αιγαίο είναι γνωστό από την αρχαιότητα, από την εποχή που γεννήθηκε ο Απόλλων και η Άρτεμις, όπου δέσανε τη Δήλο, ο Δίας δηλαδή, διέταξε να τη δέσουν, γιατί ήταν ένα νησί, λέει, που μετεκινεί το μεταξύ των Κυκλάδων. Το έκανε και γεννήθηκαν αυτοί οι δύο σπουδαίοι. Τον Απόλλωνα τον βλέπετε εκεί, την ώρα που του κλέβει τη φωτιά, την ενέργεια, όπως θα κλέψετε εσείς, κύριε Δήμαρχε, από το γυαλί, την ενέργεια για να τη δώσετε στους κατοίκους. Κύριε Πρόεδρε, ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας, θέλετε να πείτε δύο λόγια, θα σας ήμουν ευγνώμων. Τακτικό μέλος, αλλά ακόμα στις αρχές, ευχαριστώ τον κύριο Γενικό Γραμματέα και φίλο μου, γιατί μου δίνει αυτή την ευκαιρία, έξω από το πρωτόκολλο, το κάνω με την αδειά του. Σας θυμίσω αυτό το ωραίο μύθο για τη Δήλο. Ξέρετε και σαν καθηγητές και δυο, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Εκεί είναι η γη του Απόλλωνα και όταν έγινε στη δεκαετία του 50 και η Γενική Γραμματέα μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Greenwich που υπάρχει μεγαλύτερη φωτεινότητα στον πλανήτη, ο του θαύματος ήταν οι Κυκλάδες. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Και να προσθέσω σε αυτό που είπε ο κύριος Ζερεφός, κατά το μύθο, η Δήλος ήταν ένα νησί που πράγματι έπλεε. Και ονομαζόταν Άδειλος, για τον απλό λόγο ότι δεν ήξερε κανείς ποιο ήταν το όνομά της, αφού δεν είχε όνομα. Όταν γεννήθηκε ο Απόλλων και η Άρτεμις, υπό τις γνωστές συνθήκες του μύθου, τότε χρυσές καδένες κατά την εντολή του Δία έδεσαν το νησί με το βυθό και από Άδειλος έγινε Δήλος. Αυτή είναι, κατά την επικρατέστερη ετυμολογία, η προέλευση της νήσου Δήλου. Το Αιγαίο είναι φως. Ξέρουμε σήμερα τι σημαίνει φως. Θέλω να συγχαρώ, κύριε Δήμαρχε, γιατί ένας κορυφαίος επιστήμονας όπως εσείς αφιερωθήκατε στον τόπο σας. Το έζησα ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, το εκτίμησα. Στάθηκα κοντά σας γιατί το αξίζετε. Γιατί αυτό το νησί έχει τεράστιες δυνατότητες. Τεράστιες δυνατότητες όχι μόνο για τον τόπο μας, κύριε Γενική, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά σαν ένα πρότυπο γενικά και για το εξωτερικό. Οι δυνατότητες που υπάρχουν και λόγω του ηφαιστείου. Στην περίπτωση αυτή ξέρω ότι η εκμετάλλευση της γεωθερμίας όλων των δυνατοτήτων από το ηφαίστειο θα γίνει όχι όπως επιθυμεί ενδεχομένως η ΔΕΗ και άλλοι, και αυτό είναι η εγγύηση της Ακαδημίας και του κυρίου Ζερεφού προσωπικός που είναι από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο, αλλά θα γίνει αυτή η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση γενικότερα με όρους που αφορούν το περιβάλλον, τη φύση του ηφαιστείου, που σημαίνει ότι όταν ζητάμε από τη φύση να μας δώσει τους καρπούς της, ας το πω έτσι, τους ενεργειακούς καρπούς, πρέπει να ξέρουμε ότι οι καρποί αυτοί έχουν κανόνες σε ό,τι αφορά την αξιοποίησή τους. Είναι σε πολύ καλά χέρια η υπόθεση και λόγω του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας και λόγω της δικής σας ειδικότητας. Τώρα για το ζήτημα της, και τελειώνω με αυτό, για το ζήτημα της αφαλάτωσης, ήθελα να σας πω το εξής. Υπάρχει ένας κορυφαίος Γάλλος, κάπως ηλικιωμένος πια σήμερα, αλλά δεν έχει χάσει τίποτα από την ικμάδα της γνώσης του, τον οποίον είχε στείλει ο Βαλερίζης Καρντεστέν επί Κωνσταντίνου Καραμανλή
γιατί ήταν ειδικός, ήταν σύμβουλος του Βαλέζη Καλεστά, δεν ξέρω αν το ξέρετε κύριε Γενικέ, ο Πιέρ Μιτάν, και ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα του υδατικού ορίζοντα των νησιών μας στο Αιγαίο. Έλυσε το πρόβλημα της Καρπάθου, της Κάσου, με συγχωρείτε. Έχει τεράστιες γνώσεις γι' αυτό. Καλό θα είναι πάλι, τα στοιχεία του τα έχω, να σας φέρουμε σε επαφή και με την Ακαδημία, να σας βοηθούσε ο άνθρωπος, τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα δωρεάν, είναι σε μια ηλικία πλέον που του επιτρέπει στη Γαλλία, γιατί είναι και υπό την ευρεία του όρου είναι ακαδημαϊκό στη Γαλλία. Αξίζει τον κόπο, κύριε Γενικέ, να έρθει η Ακαδημία και ιδίως ο Δήμαρχος σε επαφή με τον Πιέρ Μιτάν για να δει τι υδροφόροι ορίζοντες μπορούν να έχουν. Ο ίδιος μου είχε πει ότι ιδίως για την περιοχή εκείνη υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Σας θυμίζω ότι το θέμα της Κάσου, το πρόβλημα της Κάσου, λύθηκε άπαξ διαπαντός από το υπέδαφος. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μπορεί να δώσει πολλά. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, κύριε Δήμαρχε. Εύχομαι να συνεχίσετε να προοδεύετε και να δίνετε τη δυνατότητα να ανοίγετε δρόμους και για άλλους. Το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ, κύριε Γενική, γιατί μου δώσατε τη δυνατότητα να πω αυτά λίγα λόγια σε ένα νησί που μου είναι ακριβό, όχι γιατί με έχουν κάνει επίτιμο δημότη, αλλά γιατί όποιος ταξιδέψει στην Ίσυρο, τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει από τη μια πλευρά η παντοδυναμία της φύσης και από την άλλη το μεγαλείο του ανθρώπου. Είναι αυτός ο συνδυασμός του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, το οποίο πρέπει να προφυλάξουμε και να υπερασπιστούμε. Η ομορφιά, κύριε Πρόεδρε, της φύσης πολλές φορές εκδηλώνεται με τη σιωπή της. Η παύση είναι αυτή που γεμίζει τη μουσική, τη φιλολογία, τη φιλοσοφία, αλλά και τη συμπεριφορά της ίδιας της φύσης. Η φύση είναι σιωπηλή και ιδιαίτερα οι ενέργειες που έχει κρυμμένες η γη δεν φαίνονται, ούτε κάνουν θόρυβο. Όταν αρχίζουν να κάνουν θόρυβο είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Επομένως, αλλά είναι τόσο πανίσχυρα φαινόμενα τα οποία μόνο η επιστήμη μπορεί να συμβαδίσει, όπως είπατε, όπως έγινε το μάθημα της Κάσου, αλλά είναι πάρα πολλά. Στο Αμπουντάμπι είναι τώρα της μόδας, γιατί όλοι μιλούν για τα Εμμυράτα και όλα αυτά. Θα ζητήσω το λόγο από τον Σεΐχη του Εμμυράτου της Μισήρου. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, επίτιμα Δημότη της Νησίρου, πρώην Πρόεδρε της Δημοκρατίας, επίτιμη Δημότη της Νησίρου, είναι μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Κύριε Γενική Γραμματέα της Ακαδημίας, αγαπητέ φίλε Χρήστο, σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για την Νησίρου. Θεωρώ ότι είναι μια σπουδαία μέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή υπογράφουμε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Νησίρου και του Κέντρου Κλιματολογίας και Φυσικής Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ζερεφό, ο οποίος αναφέρθηκε τη σχέση που είχαμε στο παρελθόν σε ένα σπουδαίο project, σε μια προσπάθεια μεγάλη να κινηθεί ένα αεροπλάνο με υδρογόνο. Πιστεύω το καταφέραμε εν μέρη. Εγώ δεν ασχολήθηκα με το αεροπλάνο, εγώ ασχολήθηκα με το υδρογόνο, με την παραγωγή του και τις εκπομπές στο περιβάλλον και τη σύγκριση με την κεροζίνη. Και αν ξεκινήσει ξανά, νομίζω ότι θα ξανασυνεργαστούμε, διότι να ξέρετε ότι την έρευνα ποτέ δεν τη σταμάτησα. Είναι εδώ μαζί μας και ο αντιπρίτανης του Πανεπιστήμιου Δικής Αττικής, ο Γιάννης Καλδέλης, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και με τον οποίο έχουμε υπογράψει και μια προγραμματική σύμβαση χθες για να βάλουμε φωτοβολταϊκά
στα κτίρια της νησίδος του Δήμου, το κτίριο στον Ξενώνα, το Δημοτικό και στο Γυμνάσιο Λύκειο, τα οποία θα έχουν και στόχο εκπαιδευτικό για να μάθουν τα παιδιά και οι νέοι και όλοι οι κάτοικοι το πώς λειτουργεί η ενέργεια του ήλιου και πώς παράγουμε ηλεκτρισμό από την ενέργεια του ήλιου. Μαζί μας επίσης είναι ο βουλευτής ο κ. Ψηλάντης, θα ευχαριστώ που βρέθηκε σήμερα εδώ, αντιλαμβάνομαι ότι έχει στη Βουλή συνεδρίο. Βλέπω και πολλούς φίλους και ο πρόεδρος της Εταιρείας Ενεργειακών Μελετών, ο Κώστας ο Χαρτοφίλης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ο Παναγιώτης ο Μίχαλος, και ο πρόεδρος της Δωδεκανησίου Ομοσπονδίας, ο Γιάννης Βραγκούλης. Ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ σήμερα. Πρωτού αναφερθώ στο Σύμφωνο Συνεργασίας, θέλω να κάνω μια αναφορά σε αυτά που ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας όσον αφορά την γεωθερμία. Μαζί μας είναι και ο Διευθυντής της Εταιρείας ΛΑΒΑ, κ. Χρυστοφαράκης, το οποίο τον είχα δει κάποια στιγμή. Η γεωθερμία είναι για την Ίσραηλ μια ευλογία και είναι και κατάρα ταυτόχρονα. Είναι δύο έννοιες. Ευλογία διότι μας παρέχει τα αιματικά λουτρά, τα οποία ήδη βρισκόμαστε στον δρόμο ανακαίνησης και μας δίνει και τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την γεωθερμία της χαμηλής ενθαλπίας, της χαμηλής θερμοκρασίας, για να μπορέσουμε, όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, να παράγουμε νερό από την αφαλάτωση, και έχουμε ήδη ένα πρόγραμμα με το Κέντρο Ανιώσιμων Πηγών Ενέργειας για αυτό το σκοπό. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και ένα πεδίο υψηλής ενθαλπίας στο ηφαίστειο, το οποίο σε βάθος 1.500 μέτρων έχει θερμοκρασίες που φτάνουν τους 350 βαθμούς και πιέσεις που φτάνουν τους 30 ατμόσφαιρες. Η εκμετάλλευση αυτού του πεδίου θα ήταν καταστροφική για το νησί μας από περιβαλλοντικής πλευράς, και μιας και μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το περιβάλλον, η προστασία του περιβάλλοντος. Η αναφορά που έκανε ο κύριος Ζερεφός στο γυαλί, όντως υπάρχει εκεί ένα τρίτο πεδίο, το οποίο είναι πεδίο ξηρό. Δεν έχει ρευστό, έχει ψηλές θερμοκρασίες σε πολύ μεγάλα βάθη, άρα, κύριε Χρυστοφοράκη, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει νερό το οποίο θα σέρθει στο εσωτερικό της γης και θα παράγει ατμό. Σε αυτή την περίπτωση, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι μηδενικές, θα έλεγα, όχι μηδαμίνες. Διότι χρησιμοποιούμε νερό, το εισαγάγουμε στη γη, το οποίο βρίσκεται σε ψηλή θερμοκρασία και παράγεται ατμός. Σε αντίθεση με τα ρευστά τα οποία βρίσκονται στο πεδίο υψηλής ενθαλπίας στην Ίσυρο, τα οποία ρευστά περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες, θα αναφερθώ στους χημικούς όρους, οξυδίου του ασβεστίου και οξυδίου του πυρητίου κυρίως, τα οποία σε υψηλές θερμοκρασίες είναι ρευστά, με την απομάζευση της θερμοκρασίας, κύριε Ζερεφέ, αυτά στερεοποιούνται με αποτέλεσμα... Ακριβώς, με αποτέλεσμα να μπορούν να επανέλθουν στο εσωτερικό της γης και να φύγουν στη θάλασσα, και θα αποτέλεσμα θα είναι να καταστραφεί όλη η θάλασσα της νησίρου, όλη η περιοχή, πέραν των εκπομπών των αερίων. Και υπάρχει ένα κλασικό παράδειγμα στην Τουρκία, στον Κιζίλντερη, το οποίο πριν αρκετά χρόνια, γύρω στα 20 χρόνια, ξεκίνησε να παράγει με μονάδα γεωθερμίας 20 ΜΒ ηλεκτρισμού. Κατέβηκαν στα 9 διότι υπήρχε πρόβλημα επανεξαγωγής, και από την εκλογή του Ερντογκάν σήμερα έχουμε γύρω στα 250 ΜΒ. Είναι ένας χώρος κρανίου τόπος, καταστροφή στο περιβάλλον, και από εκεί παράγεται και το 90% του δεξίδου του άνθρακα που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία της Τουρκίας. Η Νήσιρος δεν θα γίνει ποτέ ένας νησί κρανίου τόπος, ούτε θα είναι νησί το οποίο θα παράγει μόνο ενέργεια. Ελπίζω θέλουμε ένα νησί όμορφο, καθαρό όπως είναι τώρα, με παραγωγή ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας από τη γεωθερμία και με φυσικά με ηλιακή ενέργεια και με αιωλική ενέργεια, η οποία υπάρχει άφθονη στην
στην Ίσυρο. Αυτά σαν εισαγωγή για να, στα θέματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως για το θέμα της γεωθερμίας. Θα επανέλθω στο θέμα που μας αφορά σήμερα, που είναι το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Ακαδημίας Αθηνών, και στόχος αυτού του συμφώνου συνεργασίας είναι η εφόρσα ανάπτυξη της Νησίρου, εστιάζοντας κυρίως στο σεβασμό στο περιβάλλον και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα. Και στόχος βέβαια είναι η αξιοποίηση της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα του Κέντρου Κλιματολογίας και Φυσικής Ατμόσφαιρας ως ενός σημαντικού ερευνητικού, τεχνολογικού, αναπτυξιακού παράγοντα της χώρας μας, με σημαντική και αναγνωρισμένη παρουσία και συμβολή στον ευρωπαϊκό γίγνεσθε της έρευνας και της καινοτομίας. Καθώς επίσης φυσικά και στην ευρύτερη περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Ευρώπης. Ο κύριος Ζερεφός, ο καθηγητής Ζερεφός, είναι γνωστός παγκοσμίως για την προσφορά του στην επιστήμη και την προσφορά του στα θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι με τη συνεργασία μας θα μας βοηθήσει στα μέγιστα ώστε η Νήσιρος όντως να καταστεί ένα νησί το οποίο η ανάπτυξη θα βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος. Και θέλω να κάνω μια αναφορά, κύριε Πρόεδρε και κύριε Ζερεφέ, στο γεγονός ότι η Νήσιρος έχει υποβάλει αίτημα για ένταξη στην UNESCO, στα γεωπάρκα της UNESCO. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και πιστεύω μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε την απάντηση. Στόχος αυτού του μνημονίου είναι η ενίσχυση της Νησίρου ως νησί κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από αυτό το ερευνητικό έργο και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας Αθηνών που θα συμβάλλει τα μέγιστα. Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν υπαρξιακή απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου που δημιουργείται στην ατμόσφαιρα με την απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων διοξείδου του άνθρακα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως με τη χρήση στερεών καυσίμων, οδηγούν στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας, που έχει φυσικά ως συνέπεια τις αλλαγές σε κλιματολογικές συνθήκες. Και επειδή ακριβώς απειλείται η ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη μας, αποτελεί πρωταρχικό καθήκον όλων μας να συμβάλλουμε στην αποτροπή αυτού του φαινομένου. Σήμερα, τα θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι μαζί μας, είναι εδώ, είναι στην πόρτα μας, η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε να επεκτείνεται στα νησιά μας και στην Ήπεθρο, η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, του νερού και των υλικών, η πολυεπίπεδη διαχείριση των απορριμμάτων με την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση, την ενεργειακή αξιοποίηση, θα έπρεπε να αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας. Αυτό βέβαια συμβαίνει, φυσικά όχι. Παραμένουμε στις εξαγγελίες, αναλυνόμαστε στις αναλύσεις και τις χρονοβόρες διαδικασίες. Αλλά δεν είναι μόνο οι διαδικασίες και η εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης, εξοικονόμησης πόρων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι κυρίως η συλλογική συμβολή της κοινωνίας. Χωρίς τη συλλογική συμβολή της κοινωνίας, όλα τα προγράμματα πέφτουν στο κενό. Σε αυτόν τον τομέα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πρωταρχική ευθύνη, έχει υποχρέωση να συμβάλλει με κάθε τρόπο για αλλαγή νοοτροπίας και να κάνει μέρος της καθημερινότητάς μας μια άλλη φιλοσοφία ανάπτυξης που θα στοχεύει στην ταυτόχρονα ισότιμα, αρμονικά και ολοκληρωμένα κάλυψη της οικονομικής, της κοινωνικής, της πολιτικής, της πολιτισμικής, της τεχνικής και τεχνολογικής και της περιβαλλοντικής διάστασης. Γι' αυτό το μοντέλο ανάπτυξης θα χρησιμοποιήσω τον όρο ολοκληρωμένη αξιοβίαιτη ανάπτυξη. Είναι ένας όρος που για πρώτη φορά χρησιμοποίησε ο μεγάλος δάσκαλος, φίλος και συνεργάτης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Ανάπτυξης του Εθνικού Μεσαίου Πολυτεχνείου, ο ύμνηστος Δημήτρης Ρόκος.
Είναι πολύ σπουδαίο να κατανοήσουμε πως ό,τι όρους και να χρησιμοποιήσουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πια αναγκαιότητα, αποτελεί μονόδρομο να υπάρξει μια σφαιρική περιβαλλοντική διαχείριση που σέβεται και διαφυλάζει το περιβάλλον και εισάγει καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Αντιμετωπίζοντας το παράλληλα ως αναπτυξιακό απόθεμα το περιβάλλον που μπορεί να δημιουργήσει νέες μορφές απασχόλησης. Αποτελεί αναγκαιότητα να κατανοήσουμε ότι ενώ η κλιματική αλλαγή μπορεί να θεωρείται πολύ μεγάλο θέμα για να αντιμετωπιστεί τοπικά, η πραγματικότητα είναι ότι πολλά μπορούν να γίνουν από τις τοπικές κοινότητες για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το κλίμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικές κοινότητες είναι σε μια μοναδική θέση να αντιμετωπίσουν σε τοπικό επίπεδο τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική διακυβέρνηση με παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας που θα συμβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο για τη δημιουργία μιας κοινότητας που ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τη ζωή των επόμενων γενεών. Μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο βοηθώντας τους Δήμους να μειώσουν τις εκπομπές και να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος. Η εφαρμογή πολιτικών σε τοπικό επίπεδο που θα οδηγήσουν στην ολοκληρωτική ανακύκλωση με μηδενική και μη διαχειρίζημα απόβλητα, οι παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και στο δημοτικό φωτισμό, οι παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές και τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, οι παρεμβάσεις στην κατανάλωση και διαχείριση υλικών και η μετατροπή των ενεργειακών συστημάτων των Δήμων σε συστήματα μηδενικών ρήπων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίδειξη του στόχου της αποτροπής της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη μας. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε να αφυπνιστούμε και να δράσουμε άμεσα, να αλλάξουμε συμπεριφορά, να κάνουμε την ανακύκλωση μέρους της καθημερινότητας, να στραφούμε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να ληφθούν θετικές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι δεν είμαστε ιδιοκτήτες του πλανήτη μας, αλλά αποτελούμε μέρος του φυσικού του πλούτου. Ότι εξαρτώμαστε εμείς και οι επόμενες γενιές από την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, του νερού που πίνουμε και τη θερμοκρασία του πλανήτη στον οποίο κατοικούμε για το διάστημα της ζωής μας. Προς αυτή την κατεύθυνση, με γνώμα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και σε όλους τους τομείς της οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια νέα, πιο φιλόδοξη στρατηγική για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος που συμπεριλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σύγχρονη οικονομικά αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία στοχεύει στο μηδενισμό των εκπομπών αερίων και του θερμοκηπίου στο 2050. Αποσυνδέει την οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση πόρων και έχει στόχο τη συμμετοχή σε όλους τους στόχους όλων των κοινοτήτων της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει ένα σχέδιο δράσης, ενίσχυση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, μεταβαίνοντας σε μια καθαρή κυκλική οικονομία, αποκατάσταση της υφυποικιλότητας και μείωση της ρύπανσης. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση της Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με τους 169 υποστόχους το Σεπτέμβριο του 2015 από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ αποτελεί ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα, καθώς για πρώτη φορά τέθηκαν διεθνώς οικουμενικοί στόχοι, τους οποίους καλούνται να υλοποιήσουν όλες οι χώρες από κοινού, τόσο αναπτυγμένες όσο και οι αναπτυσσόμενες. Η Ατζέντα 2030 αποτελεί το θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης για όλους, δηλαδή μιας οικονομικής ανάπτυξης που θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία χωρίς αποκλεισμούς και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων προς όφελος όχι μόνο των σημερινών, αλλά και των μελλοντικών γενναίων μετά το 2030.
για την επίτευξη αυτών των στόχων. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα συνδέσει την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Οι τρεις αυτοί πυλώνες αποτελούν τις βάσεις όλων των πολιτικών και είναι εξίσου σημαντικοί και αλληλένδετοι. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα δώσει τη δυνατότητα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, την εξασφάλιση της πλήρους απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, τη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, την εξασφάλιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των δυτικών πόρων, την πρόθεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, τις βιώσιμες πόλεις, τα βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, την κλιματική αλλαγή, το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Οι στόχοι για το περιβάλλον λειτουργούν ως καταλύτης για την επίτευξη όλων των υπόλοιπων στόχων. Οι βασικές υποδομές είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη οποιασδήποτε χώρας, οποιασδήποτε περιοχής. Από τα συστήματα μεταφορών έως τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και τα δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης, παρέχονται υπηρεσίες που επιτρέπουν στην κοινωνία να λειτουργεί και στις οικονομίες να ευδοκιμούν. Αυτό θέτει τις βασικές υποδομές στο επίκεντρο των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων της αεφόρου ανάπτυξης. Οι υποδομές παίζουν βασικό ρόλο και σε τρεις διαστάσεις της αεφόρου ανάπτυξης, στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Και κάνω αναφορά στις υποδομές γιατί η Νήσιρος, όπως και όλα τα μικρά νησιά, πάσχουν από βασικές υποδομές. Ως Δημοτική Αρχή κάνουμε τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσουμε να έχουμε ίδρυυση, αποχέτευση και βιολογικό καθαρισμό, υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποδομές για τις μεταφορές, το λιμάνι και το αεροδρόμιο. Είμαι σίγουρος ότι το Μνημόνιο συνεργασίας με την Ακαδημία Αθηνών, με τα πανεπιστήμια και τις προγραμματικές συμβάσεις, με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμβάλλουν τα μέγιστα προς την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνεργασία των ετάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την τοπική αυτοδιοίκηση θα συμβάλλει τα μέγιστα στη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των περιοχών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να υπογράψουμε το μνημόνιο εις τριπλούν. Ένα θα λάβετε εσείς, ένα εμείς και ένα θα πάει εις την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας. Και είναι και ένα που έχετε εκεί. Θέλω ένα, δεν είναι. Είναι εδώ. Ναι. Αυτό θα το πάρετε εσείς, το άλλο εγώ και αυτό για την υπηρεσία. Ευχαριστούμε θερμώς. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Πρόεδρε. Η δικιά μου. Και ελπίζω ότι η Νήσιρος, με ό,τι είδους ενθαλπία θέλετε, θα πάει μπροστά. Δεν γουστάρουν υψηλοί, πάμε στη χαμηλή. Δεν γουστάρουν χαμηλοί, πάμε στη μεσαία. Η ενέργεια είναι εκεί. Μην το ξεχνάτε. Κάθεστε πάνω στο εμιράτο του αγαπημένου μας Χαλίφη εδώ. Και αυτό το εμιράτο πρέπει όλοι να το προστατεύσουμε για το καλό της πατρίδας, δεν μόνο της Νησίρου. Εγώ ειλικρινά, όταν βλέπω την Ίσυρο, βλέπω την τη Μήλο, τη Σαντορίνη, το Σουσάκι εδώ απ' έξω στους Αγίους Θεοδόρους,
Είναι 5 ηφαίστεια τα οποία είναι ζωντανά, είναι έξω. Και έχουμε και καμιά διακοσαριά, κύριε Πρόεδρε, κάτω από την Κρήτη. Κύθυρα. Από Κύθυρα και μέχρι πάνω, μέχρι την Κεφαλονιά και λίγο πιο βόρεια, όπου είναι το ρήγμα αυτό που συγκρούονται οι δύο πλάκες. Όταν λέμε συγκρούονται οι δύο πλάκες, οι ενέργειες που υπάρχουν εκεί είναι απίστευτες. Σκεφτείτε, για να βάλουμε έτσι και προοπτικές ενέργειας, ένας κεραυνός, αν μπορούσαμε να μαζέψουμε την ενέργειά του, θα ηλεκτροφωτούσε τη χώρα μας πάνω από ένα χρόνο. Όλα, χωριά, πόλεις, ό,τι θέλετε. Ένας κεραυνός. Στην Ελλάδα πέφτουν, στη Δυτική Ελλάδα, αρκετές εκατοντάδες κεραυνοί συνέχεια. Κι όμως αυτό δεν μπορούμε. Το ίδιο και με την υψηλή ενθαλπία. Συμφωνώ. Αν δεν ξέρεις να εκμεταλλευτείς τη γεωθερμία, μη παίζεις με το τάρταρο. Το τάρταρο θα σε φάει. Αλλά όταν ξέρεις, είναι βλακεία να μην το πάρεις. Και γι' αυτό προτείναμε ως εναλλακτική λύση, αγαπητέ μου Δήμαρχε, να ψάξουμε την δυνατότητα στο γυαλί, όπου καθαρό νερό, δηλαδή θαλασσινό νερό, το οποίο θα πάει από τη χαμηλή σας ενθαλπία με την αντίστροφη όσμωση να γίνει γλυκό νερό, θα πηγαίνει στο γυαλί, το ρίχνετε μέσα και το παίρνετε ζεστό, καυτό, ωραίο, και το απόβλητό σας είναι νερό στη θάλασσα. Δεν αλλάζει τίποτα, ούτε οικολογικό πρόβλημα. Μόνο εκεί που θα το πετάτε δεν πρέπει να συχνάζουν ψάρια, γιατί θα αλλάξει λίγο τοπικά εκεί που θα πέφτει το νερό. Είναι τόσο απλό το όλο ζήτημα και τις αφαλατώσεις. Όλο, όλο, έχετε, είστε στο Εμμυράτο, τι να κάνουμε. Πιο δίπλα δεν υπάρχει Εμμυράτο. Πιο δίπλα από το Κουβέιτ είναι η Μονή Σινά. Δεν έχει πετρέλαιο. Και περιμένουν να τους προστατεύσουν οι Βεδουίνοι. Και αν είναι και κανένας άλλος χριστιανός, αν υπάρχει, ή Μωάμεθανός, ή Μωάμεθανοί, σέβονται τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης, η οποία είναι το πρώτο μοναστήρι που πήρε τη μούντζα του προφήτη, που με τη μούντζα αυτή απαγορεύεται σε κανέναν Μωάμεθανό να εισβάλλει μέσα. Πράγμα που δεν έγινε μέσα τόσες εκατοντάδες χρόνια, από το 500 μετά Χριστόν. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τώρα έτοιμοι, μιλάω παγκοσμίως, και αυτά τα θέματα είναι πολύ απλά. Και είναι πολύ απλά αν οι άνθρωποι που θα τα υλοποιήσουν πιστέψουν ότι πράγματι μπορεί να γίνει ο ομφαλός πρώτα της περιοχής της Δωδεκανήσου, διότι η Νήσιρος θα πρέπει να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο στην ενέργεια τη συνολική που καταναλώνεται στη Ρόδο, στην ΚΟΟ, παντού. Δεν μπορεί, και είστε στο ίδιο δίκτυο και το ξέρετε, εννοώ το ηλεκτρικό. Επομένως, είναι όλες οι προοπτικές καλές. Θα τελειώσω αγγλιστή. There is a will, there is a way. Άμα θέλεις, θα το κάνεις. Δήμαρχέ μου, ξέρω ότι θέλεις και θα το κάνεις. Με το καλό, σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε και θα παρακαλέσω την κυρία Παρασκευούδη. Για παράκληση μόνο. Ναι. Δήμαρχέ μου, Εμμυράτου είναι. Ναι. Είναι. Εμμυράτου.